Δηλαδή, να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να είμαστε αποτελεσματικοί, κέρυοι και κυρίως διαφανείς. Mm-hmm. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο έχει δημιουργηθεί και κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που συστάθηκε πρόσφατα και το οποίο στηρίζεται από συνολικά 35 φορείς της Ράμας. Ναι, ξεκίνησε από πέρσι μια προσπάθεια. Όλοι αυτοί οι φορείς που επιτελούν ένα κοινωνικό έργο, που έχουν κάποιες κοινωνικές δράσεις να παρουσιάσουν, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να έχουμε μια εικόνα ξεκάθαρη, να δούμε στο τέλος τι μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε ομαδικά για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα της κρίσης, της απορίας. Έτσι είπαμε να βάλουμε στα σκαριά ένα σχέδιο μπροστά ώστε να συσταθεί αυτό το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Η προσπάθεια ευωδόθηκε και να πούμε ότι κύριο χαρακτηριστικό αυτού του δικτύου είναι ότι έχει καταγράψει συνολικά τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Δράμα. Δηλαδή έχουμε χαρτογραφήσει και γι' αυτό και έχει υπογραφεί μία κοινωνική χάρτα. Έχουμε χαρτογραφήσει όλα τα προβλήματα και είμαστε έτοιμοι τώρα ο καθένας από την πλευρά του και χωρίς να υπάρχουν επικαλύψεις να μπορέσουμε με επικοινωνία, με ανταλλαγή πληροφορίας να περάσουμε τα μηνύματα εκείνα που θέλουμε ώστε και με δεδομένο ότι η κοινωνική υπηρεσία μπορεί να τηρήσει μια βάση δεδομένων να εκμεταλλευτούμε σε σύνολο όλη αυτή την δράση και να είμαστε πιο κέρυοι και πιο σωστοί στην αντιμετώπιση της κρίσης. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν επικαλύψεις. Ο καθένας, κάθε σύλλογος, κάθε φορά θα κάνει τη δουλειά του. Απλώς να μην τα ίδια άτομα συνέχεια βοηθούνται από διάφορους φορείς, ενώ μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και άλλα άτομα. Οπότε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός για να βοηθηθούν πραγματικά όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θα μπορέσω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι η Ένωση Κυρίων βοηθάει πολλές φορές οικονομικά άπορους συνδημότες. Mm-hmm. Και προσφέρει τεράστιο έργο εδώ πάρα πολλά χρόνια. Κοινωνικό έργο, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Το ίδιο κάνει και η Μέρμνα Ποντίων Κυρίων. Το ίδιο κάνει όμως και ο Δήμος της Δράμας. Βέβαια, αργεί ο Δήμος της Δράμας, αλλά έχει τη δυνατότητα να δώσει και μεγαλύτερα ποσά. Τι πιο σωστό να μην υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ αυτών των φορέων για να δούμε ότι πραγματικά βοηθούνται άτομα. Που δεν γυρίζουν ο ένας από τον ένα φορέα στον άλλον, από τον ένα σύλλογο στον άλλον, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί και περισσότερος κόσμος. Δηλαδή, να μην δώσει ο Δήμος Δράμας στο ίδιο άτομο, να ξαναδώσει η Ένωση, να ξαναδώσει η Μέρημνα Ποντίων κτλ. Οπότε, καλύτερος συντονισμός, καλύτερη συνεννόηση. Σας λέω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Βοήθεια για μεγαλύτερο αριθμό συμπολιτών. Λειτουργεί μας το δίκτυο. Μάλιστα. Επομένως, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Θέλουμε να περάσουμε μηνύματα συλλογικότητας, μηνύματα αλληλεγγύης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα πλέγμα προστασίας, ένα δίκτυο ασφαλείας, για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο έξω, να δώσουμε στον κόσμο την εντύπωση ότι κάτι γίνεται μεθοδικά, συστηματικά και οργανωμένα. Mm-hmm. Στο τέλος και στο φινάλε, αν μπορέσουμε, ίσως είναι και ένας από τους στόχους, ίσως θεωρούμε ότι είναι ένας στόχος εφικτός, να μετρήσουμε και πόσοι είναι αυτοί οι άποροι, πόσοι είναι αυτές οι ευπαθείς ομάδες που έχουν την ανάγκη μας, ώστε στο φινάλε να δούμε και τι πολιτική μπορούμε να χαράξουμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο μεν, αλλά αν υπάρχει συνεργασία και φαίνεται ότι θα προχωρήσουμε με αυτόν τον βηματισμό της συνεργασίας έτσι, και της ενημέρωσης, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια καλή εικόνα, θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε καινούργιες πολιτικές, πιο αποτελεσματικές και να πούμε ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ. Και πρέπει να σας ενδιαφέρει, έτσι, κύριε Γρηγορίου. Να πούμε για το δίκτυο. Υπήρχε και χθες μια συνάντηση του δικτύου. Ναι, χθες έγινε η πρώτη συνάντηση εργασίας. Έχουμε χωρίσει, να σας πω, το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης ασχολείται με τρεις τομείς. Έχουμε τρεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στη φροντίδα παιδιού οικογένειας. Ο δεύτερος άξονας αφορά στον τομέα υγεία πρόνοια και ο τρίτος άξονας αφορά στις ευπαθείς ομάδες, άπορους κτλ. Ναι. Οπότε αυτό που έχουμε αποφασίσει χθες είναι να γίνουν ομάδες εργασίας, δηλαδή κάθε φορέας που έχει αντικείμενο εξειδικευμένο, δηλαδή ποιος ασχολείται με το κομμάτι πρόνοια υγεία,
το νοσοκομείο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Δήμος με το Δημοτικό Ιατρείο κτλ. Όλοι αυτοί οι φορείς που έχουν σχέση με αυτό το κομμάτι να αρχίσουμε πλέον πιο στενά να συνεργαζόμαστε, ώστε να προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Και με πιο γρήγορους ρυθμούς και πιο συντονισμένα. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με τα προνοιακά επιδόματα. Πότε θα καταβληθούν? Πριν πω για τα προνοιακά, θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν πρωτοτυπούμε ούτε με το δίκτυο, ούτε με το παντοπολείο. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι παντοπολία έχουν στηθεί πολλά. Αντίστοιχα υπάρχουν και πανελλήνια. Τώρα, το λέτε αυτό, κύριε Γρηγορίου, για να δώσετε κάποιες απαντήσεις στις κριτικές, στην κριτική που δέχτηκε η Δημοτική Αρχή. Ναι, θέλω να πω ότι δεν κάνουμε κάτι που εμείς δείχνει ότι ανακαλύπτουμε την Αμερική, την άμαξα και τον τροχό. Δηλαδή, τέτοια δίκτυα υπάρχουν πολλά, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Όμως, στελέχη της Δημοτικής Αρχής δεν μίλησαν για πρωτοτυπία, για πρωτιά. Εμείς μιλήσαμε για πρωτοτυπία σε ποιο σημείο? Χάρτα κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου της Δράμας. Ναι. Την έχουμε φτιάξει. Έχουμε καταγράψει τα προβλήματα και τους τομείς που κινούμαστε. Τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης υπάρχει, ναι. Έχει υπογραφεί. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα γίνεται για πρώτη φορά. Αυτό λέμε. 35 φορείς, η προσπάθεια συνεχίζεται και έρχονται και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το δίκτυο. Αυτό το πράγμα λέμε εμείς, ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται κάτι τέτοιο, είναι πρότυπο και όποιος έχει κάτι άλλο με υπογραφές από όλους αυτούς από 35 και φορείς ή ακόμη και λιγότερους, ας μας το πει, απλώς για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους και να ξεκαθαρίζονται και οι καταστάσεις. Μάλιστα. Τώρα, να πούμε και για τα προνοιακά επιδόματα και να κλείνουμε με αυτό την συζήτησή μας, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Για τα προνοιακά, μια δύσκολη ιστορία όταν έρχεται η ώρα για να... Που επαναλαμβάνεται δυστυχώς. Έτσι επαναλαμβάνεται, η ίδια αγωνία, οι ίδιες δυσκολίες, τα ίδια προβλήματα. Υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα ή αρχές της εβδομάδας, νομίζω, από τον Υπουργό. Τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες βγήκε η απόφαση ώστε να εκταμιευθούν τα χρήματα. Ευελπιστούμε ότι από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, ο καθένας με τον τρόπο που έχει δηλώσει, είτε από τράπεζες, ναι. Είτε μέσω των ΕΛΤΑ. Ημερομηνίες ξέρουμε ή θα καθοριστεί την ερχόμενη εβδομάδα? Θα καθοριστεί την ερχόμενη, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Δεν θέλω να δεσμεύομαι με ημερομηνίες, γιατί δεν υπάρχει φερεγγιότητα από το Υπουργείο στις ημερομηνίες και στην καταβολή των χρημάτων. Όταν θα μπουν τα χρήματα, με μια διαδικασία 3 ημερών, θα έχουν τελειώσει όλες αυτές οι υποχρεώσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Γρηγορίου. Να πούμε ότι ο Δήμος Δράμας ασχολείται συστηματικά με τις ευπαθείς ομάδες και γι' αυτό προχώρησε και στη δημιουργία αυτού του δικτύου. Να πούμε ότι άμεσος στόχος είναι να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη με αξιοπρέπεια, να μας εμπιστευτεί ο άπορος πολίτης, ο συνδημότης μας και να σταθούμε δίπλα του. Επιβάλλεται, όπως είπαμε και πριν, να είσαστε κοντά στους πολίτες. Να πούμε επίσης, γιατί πολλά πράγματα γίνονται και δεν λέγονται, και όπως λέγονται ότι δεν υπάρχουν κοινωνικοί προϋπολογισμοί, να πούμε επίσης ότι έχουμε δεκαπλασιάσει τους προϋπολογισμούς από το 2011 και το 2012 σε σχέση με τους προϋπολογισμούς που βρήκαμε όταν αναλάβαμε τα ηνία της Δημοτικής Αρχής. Να πούμε επίσης ότι στηρίζουμε την Εκκλησία στο Συσίτιο. Να πούμε ότι βοηθάμε τη χορήγηση των διατακτικών και δίνουμε τις οικονομικές ενισχύσεις. Ναι. Να πούμε επίσης ότι η ΔΕΙΑΔ έχει κοινωνικά τιμολόγια και πλην των κοινωνικών τιμολογίων κάνει και μειώσεις και σε απαλλαγές μετά από εισηγήση της κοινωνικής υπηρεσίας. Να πούμε ότι έχουμε μειώσει τα δημοτικά τέλη στις ευπαθείς ομάδες, υπάρχει έτσι μία μείωση, ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Να πούμε επίσης και πολύ βασικό ότι η κοινωνική υπηρεσία εκδίδει και τα βιβλιάρια απορίας. Αυτή τη στιγμή 1056 συνδημότες μας έχουν βιβλιάριο απορίας. Αυτό σημαίνει τι? Ότι υπάρχει εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία συμμετοχή, πρόσβαση στο φάρμακο και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Εχθές ο κύριος Χρυσομάλης, ο διοικητής του νοσοκομείου, για να φανταστείτε το μέγεθος, για το 2012 τα χρήματα, τα ποσά που δόθηκαν για τους άπορους συνδημότες μας, κρατήστε το νούμερο, φτάσανε στο ποσό των 360.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τη δουλειά που γίνεται, που πολλές φορές δεν φαίνεται, αλλά είναι ουσιαστική.
Και τη δουλειά και τις ανάγκες που υπάρχουν και τις δυσκολίες. Καλό είναι κάποιες φορές να ακούγονται και καλό είναι η κοινωνική υπηρεσία να μείνει στο περιθώριο, να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να την κάνει και όπως ξέρει να την κάνει. Κύριε Γρηγορίου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ.